Βλέπουμε και το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών να προσπαθούν να εξεύρουν τρόπους έτσι ώστε αυτές οι κενές θέσεις που υπάρχουν να πληρωθούν. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Θα πάτε τη Δευτέρα να δείτε και την Υπουργό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει συγκληθεί η σύσκεψη για τη Δευτέρα από την Υπουργό. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες ακόμα. Χθες τρέχαμε με συνεδρίες του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή αποστάλληκε κοινή επιστολή των Προέδρων της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την οποία εκφράζουμε την κραυγή απόγνωση του συνόλου της οικονομίας. Με εξαίρεση έναν ή ενάμιση τομέα, όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της οξύτατης έλλειψης εργατικού δυναμικού. Προφανώς έγινε αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, έγινε κατανοητό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση συνολικά ότι τα πράγματα θα οδηγήσουν σε τραγικές εξελίξεις εάν δεν επιληθεί αμέσως το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Έχει αμβληθεί το πρόβλημα σε κάποιο βαθμό για κάποιες επαγγελματικές ειδικότητες, μάλλον κυρίως ανειδίκευτων προσωπικών, μέσα από την πολύ σωστή απόφαση της Υπουργού Εργασίας σε σχέση με την απλοποίηση της απασχόλησης αιτητών πολιτικού ασύλου, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Ένας αιτητής πολιτικού ασύλου μπορεί πολύ πιο εύκολα εδώ και λίγες εβδομάδες να προσληφθεί μεν, αλλά εάν η αίτησή του απορριφθεί, εάν κριθεί ότι δεν δικαιούται πολιτικών ασύλων, η απασχόληση πρέπει να τερματιστεί αμέσως και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, οι νόμιμες, προκειμένου ο άνθρωπος αυτός, ο αιτητής δηλαδή που απορρίφθηκε η αίτησή του, είτε να επιστρέψει στη χώρα του, είτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προβλέπει. Να επιστρέψει στη χώρα του, αυτό προβλέπει νομοθέτης. Το σίγουρο είναι όμως και αυτό που αφορά εμάς, είναι ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει να απασχολείται. Και αν δεν λύσουμε το θέμα μόνιμα, και η μόνη λύση είναι με άμεσα αποτελέσματα, είναι η γρήγορη πρόσβαση σε αλλοδαπούς εργαζόμενους, εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Εάν δεν λυθεί αυτό, οι συνέπειες θα είναι πραγματικά δραματικές. Έχουμε επιχειρήσεις που κλείνουν, έχουμε επιχειρήσεις σε παρακτήματα τα οποία δεν δραστηριοποιούνται, ενώ υπάρχει δυνατότητα και να λειτουργήσουν και να έχουν εισοδήματα και κάποια μορφή επικερδότητα, κερδοφορία. Και παρόλα αυτά, λόγω του ότι δεν μπορούν να στελεχώσουν τις δραστηριότητες τους, δεν δραστηριοποιούνται, δεν λειτουργούν, δεν ανοίγουν. Και αυτό είναι τραγικό σε μια οικονομία η οποία βγαίνει από τη δεύτερη μεγάλη κρίση μέσα σε 8 χρόνια. Μπορούμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας, μπορούμε να παράξουμε πλούτο, μπορούμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα περιλαμβανομένων και των μισθολογικών και άλλων απολαγών ωφελημάτων των εργαζομένων, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα εισοδήματα του κράτους για να μπορέσει και αυτόν τους ευάλωτους να τους στηρίξει ενισχύοντας το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, διότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με δανεικά. Το χρέος της Κύπρου έχει ξεφύγει λόγω των γεγονότων που όλοι ζήσαμε. Ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά με παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων, μπήκαμε πάλι σε ελλείμματα, το χρέος αυξάνεται. Για να μπορέσει να στηρίξει τους ευάλωτους δεν γίνεται ούτε με δάνεια ούτε με προσευχές. Γίνεται με αύξηση των εισοδημάτων, των κρατικών εσόδων, το οποίο γίνεται με αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Εδώ μπορούμε να αυξήσουμε την οικονομική δραστηριότητα και είναι τα χέρια μας δεμένα, επειδή δεν έχουμε κόσμο να δουλέψει. Θα έρθω στον κύριο Μάριο Αντωνίου. Κύριο Αντωνίου, αυτές οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, για ποιες δουλειές αφορούν, για να καταλάβει και ο κόσμος, τι ακριβώς ψάχνουν οι επιχειρήσεις και δεν βρίσκουν? Αγαπητή Κατερίνα, καταρχήν θα συμφωνήσω απόλυτα με τον αγαπητό φίλο Μιχάλη. Το κάλυψε απόλυτα σωστά και εύστοχα το όλο θέμα και το αδιέξοδο που βρισκόμαστε εδώ και κάποιους μήνες. Όσον αφορά το ερώτημα σας, αγαπητή Κατερίνα, θέλω να πω ότι σχεδόν αντιμετωπίζουμε ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Είτε αυτό αφορά ακτοφορικό προσωπικό, είτε αποθηκάριους, είτε οδηγούς, είτε διανομής, είτε αυτοποιούς, είτε κρεοπόλες.
είτε πολίτριες, μιλούμε πραγματικά για τα πάντα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω σήμερα ότι μια ειδικότητα μπορείς να την κλείσεις εύκολα όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Mm-hmm. Και πραγματικά χτυπάει κόκκινο, έχει χτυπήσει κόκκινο. Είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι και ανήσυχοι, γιατί για το λιανεμπόριο θα μιλήσω καθαρά, που είναι ο τομέας που ασχολούμαι. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, βαδίζουμε, είμαστε σχεδόν προς το λιόβρι. Λίαν συντόμως μπαίνουμε στον Δεκέμβρη, που είναι η πιο εμπορική μας περίοδος, εκεί που ο τζίρος μας είναι καταδιπλάσιος, και αντιλαμβάνεστε, έχουμε ιδιαίτερη ανησυχία πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με την τροφοδότηση των καταστημάτων μας, αλλά και τι εξυπηρέτηση θα προσφέρουμε στο καταναλωτικό κοινό. Συμφωνείτε ότι το εργατικό προσωπικό από τρίτες χώρες θα δώσει λύση στα δικά σας τα κενά, στα κενά που εσείς εντοπίζετε? Καταρχήν να πω, αγαπητή Κατερίνα, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον αγαπητό φίλο Μιχάλη, ότι η εργοδότηση αιτητών πολιτικού ασύλου δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο ίσχυε. Απλώς το διάταγμα που έχει αναφερθεί υπουργός, ναι, είναι ένα διάταγμα που είχε εκδοθεί, αν δεν με απατάει, μήνυμου στις 4 Οκτωβρίου, το οποίο έχει απλοποιήσει τη διαδικασία απασχόλησης αυτών των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν καθαρά προσωρινές λύσεις, για να μην πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία μέσα σε κάποιους μήνες απορρίπτεται η αίτηση από την αρμόδια αρχή και πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα και από το χώρο εργασίας, με όλες τις αρνητικές αλυσιδωτές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, αλλά και από την Κύπρο. Σίγουρα η εργοδότηση αλλοδαπών από τρίτες χώρες είναι αναγκαίο κακό, και το τονίζω αυτό το πράγμα, το αναγκαίο κακό, γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες τα έξοδα που μπαίνει μια επιχείρηση για να φέρει προσωπικό. Έτσι, αγαπητή Κατερίνα, γιατί ακούω πάρα πολλές φορές, μα γιατί δεν δίνεται παραπάνω μισθό, γιατί θα σας τα διαβάσω τα μηνύματα σε πάρα πολύ λίγο, κύριε Αντωνίου, που έρχονται τώρα από τον κόσμο. Απλώς να πω, αγαπητή Κατερίνα, για να ξέρει ο κόσμος, ότι δεν είναι μόνο τα αεροπορικά έξοδα, δεν είναι μόνο τα έξοδα των μεσάζοντων για να έρθει το προσωπικό, δεν είναι μόνο τα έξοδα εγγραφής για ιατρικές εξετάσεις ή στο αρμόδιο τμήμα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης. Είναι η στέγαση, είναι η διακίνηση αυτών των ανθρώπων. Μιλούμε για τεράστια έξοδα. Όμως τη δεδομένη στιγμή, με συνθήκες πλήρης απασχόλησης, πραγματικά πλήρης απασχόλησης, δεν θυμούμε πότε η ανεργία είχε χτυπήσει κάτω από το 5%, και αυτό φυσικά από τη μια πλευρά είναι ευχάριστο για την κοινωνία και για την οικονομία, αλλά από την άλλη πλευρά, τη δεδομένη στιγμή, η λύση πραγματικά που θα μας ανακουφίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, mm-hmm, είναι πραγματικά η αδειοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες. Θα έρθω ξανά, κύριε Μιχαλή Αντωνίου, σε εσάς, γιατί από την ώρα που ξεκινήσαμε ο κόσμος άρχισε και στέλνει μηνύματα. Λέει, γιατί όχι Κυπρίους, και το ένα είναι αυτό, και το άλλο, ο πολλής κόσμος διαμαρτύρεται ότι οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί, ειδικότερα όταν πρόκειται για ορομίσθιους. Για τον Κύπριο. Και να σας διαβάσω και συγκεκριμένα ότι το κόστος ζωής, γενικότερα το ενίκιο, τα ρεύματα, το νερό, γενικότερα το να ζήσει κάποιος άνθρωπος, είναι πολλά τα έξοδα. Με τους μισθούς, λέει, που δίνονται στις επιχειρήσεις, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Τι απαντάτε? Πρώτα να απαντήσω το πρώτο ερώτημα, γιατί mm-hmm, όχι Κύπριος. Το έχει περιγράψει ο Μάριος πάρα πολύ καλά. Με τα χίλια Κύπριους. Χίλιες φορές προτιμητέως ο Κύπριος, ο Ελληνόφωνος, τα αδέρφια μας από την Ελλάδα, αν δεν επαρκούν οι Κύπροι αριθμητικά, αν δεν επαρκούν, διότι ποιοτικά εκεί που προσφέρονται είναι πολύ καλό εργατικό δυναμικό. Και όταν γίνει και η κατάλληλη κατάρτιση, εκπαίδευση, μπορούν να κάνουν εξαιρετικά πράγματα στη δουλειά. Και για τους λόγους που περιγράψε και ο Μάριος, λόγω του τεράστιου κόστους που συμπαρασύρει η απασχόληση αλλοδαπών, προφανώς και όλοι προτιμούμε τα Κυπριόπουλα, Κύπριους, διότι είναι είτε φίλοι μας, είτε γείτονες μας, είτε συγγενείς μας, αδέρφια, ξαδέρφια. Δηλαδή, πώς είναι η Κύπρος, δηλαδή, για να, στο τέλος είναι πατριώτες μας. Είναι παιδιά τα οποία θα δουλέψουν εδώ, θα δαπανίσουν εδώ, θα επενδύσουν εδώ, θα χτίσουν το σπίτι τους εδώ. Με τα χίλια η πρώτη επιλογή είναι οι Κύπροι. Δεν υπάρχουν, είναι πάρα πολύ απλό. Μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται χρειάζεται εργατικά χέρια.
βγαίνουμε από συνθήκες οι οποίες είχαν αρνητικά δεδομένα λόγω του κορονοϊού και μόνον, υπήρξε συρρήγνωση της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, έχουμε εγκαλύψει τις απώλειες σε ρυθμό ανάπτυξης. Ό,τι χάσαμε το 20 το κερδίσαμε το 20, το μισό 21, το κερδίσαμε στο υπόλοιπο μισό 21. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται εργατικό δυναμικό για να δουλέψει. Είναι πάρα πολύ απλά. Στην οικονομική θεωρία τα πράγματα είναι τόσο απλά. Δεν υπάρχουν. Επενδύουμε στο αντικείμενο το πολύ γνωστό πλέον reskilling και upskilling του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού, δηλαδή επανεκπαιδεύοντας κόσμο για να το διοχετεύσουμε εκεί που υπάρχουν ανάγκες στην οικονομία, διότι μεταβάλλονται ανάγκες, δεν χρειαζόμαστε πλέον πλητήρες. Ήταν ένας αντικείμενος στο οποίο πολλοί ανειδίκευτοι συμπολίτες μας για πάρα πολλά χρόνια απασχολήθηκαν εύκολα, παραγωγικά, με καλές αμοιβές για την αξία της εργασίας που προσέφερα. Δεν χρειάζονται κλητήρες τώρα, πια χρειάζονται στο 1/10 του αριθμού που χρειαζόντουσαν. Αυτοί όμως μπορούν επανεκπαιδευόμενοι και με αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, και γίνεται καταπληκτική δουλειά και από την αρχή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και από τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και από το Υπουργείο Παιδείας και από την ΟΕΒ με τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζει. Κάνουμε καταπληκτικά πράγματα. Αλλά δεν επαρκούν οι αριθμοί. Και αν περιμένουμε ότι ξαφνικά θα αυξηθεί η γεννητικότητα της χώρας μας επειδή θα γίνουν 5 μήνες το δεύτερο παιδί και 6 μήνες το τρίτο παιδί, άλλα προβλήματα εκεί τα οποία δεν θέλω να ανοίξουμε τώρα, διότι θα μπούμε σε άλλες ατραπούς. Καλά κάνετε, το λέτε. Μου έστειλε τώρα μήνυμα μία μονογονιός, η οποία έχει 2 παιδιά. Κατερίνα, μου λέει, θέλω να εργαστώ. Θέλω να εργαστώ πραγματικά. Αλλά με ποιες ώρες, υπό ποιες συνθήκες, πού να αφήσω αυτό τα 2 παιδιά. Το... Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αυτό βάζουν. Πού θα αφήσει τα παιδιά, υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο νηπιαγωγείων, βρεφοκομικών σταθμών, τα οποία και το κράτος λειτουργεί και εκεί υπάρχει και ένα ζήτημα άλλων. Τα λειτουργεί χωρίς οικονομικά κριτήρια, χωρίς εισοδηματικά, χωρίς εισοδηματικές προϋποθέσεις. Όλοι έχουν πρόσβαση. Τέλος πάντων, να μην ανοίξουμε πολλά κεφάλαια. Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχουν αρκετά ικανοποιητικές λύσεις για όλα τα οικονομικά βαλάντια, για όλα τα εισοδήματα, για να μπορέσει μια γυναίκα που επιθυμεί να απασχοληθεί να έχει σωστή φροντίδα, μέρημνα και κατήχηση το παιδί της από οποιαδήποτε ηλικία, αφότου θα πρέπει να τελειώσει η άδεια μητρότητας και να επιστρέψει στη δουλειά ή να πάει στη δουλειά. Υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι ότι οι μισθοί σε καμιά οικονομία ανεπτυγμένη δεν καθορίζουν και η οποία ζει με δικά της μέσα, που δεν υπερδανίζεται, δηλαδή που δεν υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών της. Καμιά οικονομία δεν δίνει μισθούς στη βάση μιας εξίσωσης η οποία λέει τι χρειάζομαι για ενίκιο, τι χρειάζομαι για ένδυση, τι χρειάζομαι για έξω, για τρόφιμα, για διασκέδαση. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να κάτσουμε να μετρήσουμε τι χρειάζεται μια οικογένεια για να ζήσει με ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Χρειάζεται 2.000-3.000 ευρώ το μήνα. Αυτός πρέπει να είναι ο μισθός. Δεν δουλεύουν έτσι οι οικονομίες. Η αγορά εργασίας είναι και αυτό μια αγορά η οποία ρυθμίζεται από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Εάν σε έναν αντικείμενο υπάρχει υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού, οι μισθοί θα είναι χαμηλοί. Εάν από την άλλη υπάρχει μειωμένη προσφορά εργατικού δυναμικού και υπάρχει αυξημένη ανάγκη σε εκείνη την ειδικότητα, οι μισθοί εκτοξεύονται. Θα πω ξανά για τα ξενοδοχεία. Θα σας πω για τα ξενοδοχεία. Ναι. Χαμογελάτε ελαφρώς, μιλιάτε ελαφρώς σαρκαστικά για να μην πω ειρωνικά. Όχι, λέω τώρα θα αυξηθούν οι μισθοί που υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση από τους εργοδότες. Ό,τι και να κάνετε, λέω, ναι, με το body language είναι πολύ ευχαριστό, αλλά παρόλα αυτά να σας πω... Ήμουν πολύ καλή στο πανεπιστήμιο σε αυτό. Παρακαλώ. Body language. Παρακαλώ. Διδάσκεστε body language. Βεβαίως, στο πανεπιστήμιο το δικό μου όλα τα διδασκόμασταν. Ειδικότερα. Wow. Μάλιστα. Γι' αυτό και σας θέλω να σας βλέπω Skype και δεν σας θέλω, κυρία Αντωνίου Μάρια, σε τηλεφωνική, για να μπορώ να βλέπω και αντιδράσεις. Ναι, και για να μας παίρνετε και εμάς αλλού με το body language. Παρακαλώ. Λοιπόν, να πω ότι αυτή τη στιγμή. Έχει απάντηση μου εντωμεταξύ. Παίρνετε άλλο. Σας απαντώ. Αυτή τη στιγμή
Ξεκινώ με το αυτή την ώρα που δεν έχουμε τουρισμό, που τελειώνει αυτό που θα ήταν τουριστική περίοδος, mm-hmm. που δεν υπήρξε. Παρ' όλα αυτά, αν υπήρχε, θα είχε τελειώσει, διότι τέλος του Οκτώβρη λίγη τουριστική σεζόν στην Κύπρο. Ακόμα και χωρίς τουρισμό, οι ανάγκες στα ξενοδοχεία μας και στη βιομηχανία την επισητιστική, η οποία τους εξυπηρετεί, διότι δεν είναι μόνο στο ξενοδοχείο, θα βγει να πάει στην ταβέρνα, στο εστιατόριο, να φάει, να διασκεδάσει κλπ. Σε όλους αυτούς τους τομείς που έχουν να κάνουν ναι. με τον τουρισμό, ξενοδοχεία και εστιατόρια και συναπή, ο ένας κλέβει από τον άλλο προσωπικό. Έτσι γίνεται, έχετε δίκιο. Και ο μόνος τρόπος να το κλέψει σε εισαγωγικά είναι αυξάνοντας τους μισθούς. 500, 700, 800 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, ναι. με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζονται οι μισθοί. Μάλιστα. Με την προσφορά και τη ζήτηση. Λοιπόν, τώρα... Ναι, να μιλήσει και ο κύριος Μάριος Αντωνίου λίγο και θα έρθω ξανά. Λοιπόν, μου λένε τώρα να μας πείτε, για παράδειγμα, πώς περιγράφει τον job description, μου λένε, που δίνουν όταν ζητούν προσωπικό. Αυτό μου λένε να μας πείτε αυτή την εποχή, τέλος πάντων, πρώτον. Και το δεύτερο, τι γίνεται με τους ανέργους τους Κύπριους και αν έχετε πρόσβαση εσείς, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε να βλέπετε τι υπάρχει ή να ζητάτε από εκεί και τι σας έρχεται, κύριε Αντωνίου. Αγαπητή Κατερίνα, καταρχήν θα μείνω για ένα σημείο από εκεί που έμεινε ο αγαπητός φίλος Μιχάλης. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η προσφορά και η ζήτηση τα ρυθμίζει όλα. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ θέλω να δώσω χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα. Έχουμε νέες αναπτύξεις στην Κύπρο, στο λιανεμπόριο. Ναι. Ο φίλος ο Μιχάλης μπορεί να σας πει για άλλες αναπτύξεις σε άλλους τομείς της οικονομίας. Αυτές οι δύο αναπτύξεις, ένα νέο εμπορικό κέντρο που έγινε στη Λάρνακα, δημιούργησε πέραν το 1000 νέο θέσεων εργασίας. Έχει γίνει και έχει ανοίξει τις πύλες του την περασμένη εβδομάδα ένα νέο εκπτωτικό χωριό στη Λευκοσία. Αυτό το νέο εκπτωτικό χωριό έχει ανοίξει περίπου 500 νέες θέσεις εργασίας. Αυτές όλες οι νέες θέσεις εργασίας, αγαπητή Κατερίνα, ναι. δεν μπορούν να καλυφτούν τη δεδομένη στιγμή από την προσφορά. Η ζήτηση τρέχει με πολύ πιο ψηλές ταχύτητες από ό,τι είναι η προσφορά. Γι' αυτό και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι, δεν βρεθήκαμε ξαφνικά από τη μια ημέρα στην άλλη σε αυτό το παρονομαστή. Για όλα υπάρχει μια λογική εξήγηση. Mm-hmm. Απλώς αυτό που δεν κατάλαβα εγώ, επειδή με την προσφορά και τη ζήτηση που είπε και ο κύριος Μιχάλης Αντωνίου πριν, είπε ότι όταν υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση και δεν υπάρχει προσωπικό, αυξάνει το μισθό. Όπως για παράδειγμα γίνεται στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ωραία. Τώρα και ρωτάω, δεν μπορούν οι εργοδότες να αυξήσουν τους μισθούς, αφού τα έξοδα, όπως είπατε και εσείς πριν, κύριε Αντωνίου, είναι πάρα πολλά για να φέρεις ανθρώπους από τρίτες χώρες. Πάρα πολλά. Απάντηση. Και θα τα πληρώνεις κάθε μήνα, γιατί είναι, όπως είπατε, και η διαμονή και τα έξοδα τα καθημερινά των ανθρώπων. Άρα, εύλογα διερωτάτε κάποιος, αφού υπάρχει αυτό το θέμα και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνεργοι που ενδεχομένως θα θέλουν να δουλέψουν. Εκτός κι αν λέτε. Κουνάει το κεφάλι του κ. Αντωνίου, λέει όχι. Εκτός κι αν λέτε ότι οι Κύπροι δεν θέλουν να δουλέψουν. Αγαπητή Κατερίνα, πραγματικά και θέλω να το τονίσω ότι ένεκα της προσφοράς και της ζήτησης είναι δεδομένο ότι αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις του μισθολογίου του. Και πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αυξήσει κατά 15, 20 και 25%. Άρα γίνεται αυτό. Έχει γίνει αγαπητή Κατερίνα, αλλά ο παρονομαστής είναι ο ίδιος. Προσωπικό δεν υπάρχει. Και πολλές φορές μπορεί το προσωπικό, ένα κανοτροπίας μας, ένα κακουρτούρας μας, να μην καταδεχτεί να δουλέψει σε αυτοχωρικές θέσεις, σε θέση αποθηκάριου, οδηγού, διανομέα. Εάν μπει κάποιος στο διαδίκτυο σήμερα σε κάποιες ιστοσελίδες που διαφημίζουν θέσεις εργασίας, είναι χιλιάδες θέσεις σε όλες τις ειδικότητες. Χιλιάδες θέσεις σε όλες τις ειδικότητες. Και να αναφερθώ από προσωπική εμπειρία. Ναι. Το τμήμα εργασίας γνωστοποιούνται και νέες θέσεις για όσους εργοδότες το κάνουν. Έτσι, και ο αγαπητός φίλος ο Μιχάλης θα σας πει ότι δεν είναι όλοι οι εργοδότες που το κάνουν. Αυτή τη στιγμή το τμήμα εργασίας επίσημα, δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές, μας έχει δώσει όχι ότι έχει καταγραμμένες 11.500 κενές θέσεις. Ναι. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του τμήματος εργασίας. Το τμήμα εργασίας σήμερα για κάποιες ειδικότητες
εδώ και μήνες, τουλάχιστον στο λιανεμπόριο, όταν ζητήσουμε αυτοφορικό προσωπικό, αποθηκάριους, οδηγούς διανομής, ξέρετε τι είναι αυτοί οι καταλόγοι των ανέργων που έρχονται, αγαπητή Κατερίνα? Αιτητές πολιτικού ασύλου. Όλοι. Να. Εδώ και μήνες. Και μιλάτε με στοιχεία τώρα, κύριε Αντωνίου, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε Κυπρίος, ούτε κοινοτικός, αγαπητή Κατερίνα. Και ρωτήστε και το τμήμα εργασίας να σας πούν πόσοι κοινοτικοί έχουν αποχωρήσει εν μέσω πανδημίας από την Κύπρο. Ναι, ναι. Το παλεύω εδώ και μέρες, είναι αλήθεια, με το Υπουργείο Εργασίας. Εύχομαι να τα καταφέρω πριν να τελειώσει αυτή η εβδομάδα. Γιατί με τα στοιχεία, με τα επίσημα στοιχεία, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το τι συμβαίνει. Βεβαίως, ναι, μου επιτρέψετε, επειδή με ξέρετε ότι ποτέ δεν θα αφήσω ένα μήνυμα των τηλεθεατών, θέλω να ακούγονται, γιατί είναι και προβληματισμοί. Και κάτι να έχουμε λάθος υπόψη μας. Γινόμαστε και εμείς καλύτεροι και εσείς γίνεστε καλύτεροι μέσα από τις τοποθετήσεις του κόσμου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και θέλουν να βγάλουν κάτι καλό από αυτή την όλη τη συζήτηση και την κουβέντα. Αντιλαμβάνομαι και, κύριε Αντωνίου, κάποιες φορές που μου στέλνουν μηνύματα, κύριε Μιχάλη Αντωνίου, κάποιες φορές που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, Κατερίνα, 5 ευρώ, ας πούμε, μειχτά για την ώρα, και στο τέλος καθαρίζω 3,65. Τι να της απαντήσω εγώ στη τηλεθεάτρια που μου στέλνει αυτό το μήνυμα? Δεν ξέρω σε ποιον αντικείμενο μπορεί να αναφέρεται. Είναι τα 5 ευρώ. Με την ώρα είναι, λογικά. Ναι, δεν ξέρω σε ποιον αντικείμενο. Σε ποιον τομέα εννοείται. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν θέσεις εργασίας χαμηλής προστιθέμενης αξίας, την οποία δηλαδή η επιχείρηση αυτά μπορεί να δώσει λόγω του ότι τα περιθώρια είναι πάρα πολύ συμπιεσμένα, και υπάρχουν θέσεις εργασίας στις οποίες οι αμοιβές, αυτό μπορεί να είναι το έναν άκρο, υπάρχουν θέσεις εργασίας που βρίσκονται, να σας πω, με μισθούς απολαβές, οι οποίες είναι εντυπωσιακές ακόμα και για μισθούς πρόσληψης, και οι οποίες είναι, επειδή είναι ψηλής προστιθέμενης αξίας, με εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες εξειδικευμένες γνώσεις είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, αξιοποιούνται από την επιχείρηση ακριβώς στη βάση είτε της ακαδημαϊκής, του ακαδημαϊκού background, είτε της εμπειρίας της συσσωρευμένης ενός εργαζόμενου. Δηλαδή μπορεί κάποιο παιδί, και το ζούμε τουλάχιστον εγώ, ο Μάριος είναι μικρότερος μου, αλλά και εσείς προφανώς πολύ μικρότεροι μου, αλλά έχουμε παιδιά, οι συνομήλικοι μου και εγώ, σε ηλικία που αναζητούν εργασία, αν βρίσκονται ήδη στα πρώτα βήματα τα επαγγελματικά. Είναι ένα θέμα να έχεις πάρα πολλά προσόντα ακαδημαϊκά, τα οποία όμως για τη θέση εργασία στην οποία σε έχει προσλάβει ο εργοδότης σου, είναι ή εντελώς μη αξιοποιήσιμα, δηλαδή είναι σε αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από την επιχείρηση. Φυσικά η μόρφωση, η καλλιέργεια, η ακαδημαϊκή κατάρτιση από μόνη της έχει μια αυτοτελή αξία, μια αυτόνομη υπεραξία, δεν το αμφισβητεί κανένας επιχειρηματίας αυτό. Και αμείβεται στο βαθμό που δίνεται η ευκαιρία σε κάποιον παιδί νέων να ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία. Εάν όμως ένα παιδί έχει σπουδάσει, να μιλήσω για την κόρη μας, ένα από τα πτυχία της είναι στην αρχαιολογία. Και αν θα προσληφθεί σε ένα συμβουλευτικό οίκο που ασχολείται με ανθρώπινο δυναμικό, το ακαδημαϊκό προσόν της αρχαιολογίας δεν μπορεί να αμειχθεί, διότι από μόνο του, διότι δεν προσλαμβάνεσαι για να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος. Ναι, ναι, αντιληπτό αυτό. Τα παιδιά και οι οικογένειες έχουν προσδοκίες, και καλά κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, να εξυπηρετήσουν, να απασχοληθούν επαγγελματικά, βιοποριστικά, στο αντικείμενο που έχουν αγαπήσει, που αγάπησαν, σπούδασαν και θέλουν να το άλλο. Εάν η οικονομία όμως δεν προσφέρει και δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατά τρόπο συγκεντρωτικό το πού θα κατευθυνθούν οι σπουδές, εάν υπάρχει ζήτηση για την αρχαιολογία, σας δεν παρεξηγούν οι φίλοι αρχαιολόγοι, αν υπάρχει ζήτηση για σπουδές στην αρχαιολογία, τα πανεπιστήμια θα προσφέρουν αυτό το αντικείμενο σπουδών, είτε μπορεί να απασχοληθεί κάποιος στην Κύπρο ως αρχαιολόγος, είτε δεν μπορεί να απασχοληθεί ποτέ. Ναι. Αλλά δεν φταίει η κυπριακή επιχείρηση
Εάν θα πάει το παιδί μου, η κόρη δική μου ως αρχαιολόγος με πτυχίο από το Oxford να πάει να δουλέψει σε έναν περίπτερο της γειτονιάς. Θα πάει, ας πούμε όμως. Θα πάει. Την ώρα που θα έρθει και τα πράγματα... Και δεν μιλάω για την κόρη σας τώρα, απλώς πάνω στο παράδειγμα σας απλά χτίζω. Απλά επειδή ένα παιδί που έχει αυτά τα... Οι ευαισθητίες είναι πάρα πολύ ψηλές και είναι απολύτως σεβαστές. Για να μην θεωρηθεί ότι μιλώ κατά τρόπον μειωτικό για οποιοδήποτε μιλώ για το παιδί το δικό μου. Ναι. Εάν η κόρη μου, απόφοιτη του Oxford, με υποτροφία στην Oxford, ναι, αρχαιολογία, πάει να δουλέψει σε έναν περίπτερο, τι πρέπει να του δώσει ο περίπτερας? Επειδή έχει μάστερ της Oxford, πρέπει να της δώσει, ξέρω εγώ, 30 ευρώ την ώρα. 3 ευρώ θα της δώσει, ή 4 ή 5, όσον είναι η αξία, εάν ένας περίπτερούχος θα καταφέρει να βγάλει με ροκάματον 100 ευρώ για 24 ώρες ή 18 ώρες που είναι στην επιχείρηση του. Θα δώσει από εκείνα τα 100 ευρώ, θα δώσει τα 30 στον εργαζόμενο. Τι θα του δώσει, και τα 100 ή τα 120. Έτσι είναι τα πράγματα. Μιλώ κατά τρόπο νομό, επικαλούμενος στις προσωπικές μου εμπειρίες, για να μην παρεξηγούμε με οποιονδήποτε τηλεθεατή που μπορεί να ταυτίζεται με τα όσα λέω και να τα παίρνει προσωπικά και να έχουμε άλλου είδου αντιδράσεις. Λέω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε να χαϊδεύουμε πια, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε minimum wage 3.000 ευρώ, να το κάνουμε. Εάν υπάρχει, θα μείνει μια επιχείρηση ζωντανή να πληρώνει 2.000 ή 3.000 ευρώ minimum wage, τότε να το χαρούμε και το minimum wage. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι να κλείσουμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, κύριε Μάρια Αντωνίου, έρχομαι σε εσάς. Θα διαβάσω έτσι λίγα 2-3 μηνύματα. Τώρα θα γεμίσουμε μετανάστες. Να φέρουμε λοιπόν από τρίτες χώρες να παίρνουν ίσως και λιγότερα την ώρα για να μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν. Έχουμε και ένα άλλο μήνυμα από την Αντίπερα Οχθή. Θυμώνω και το λέω ξανά. Δουλεύω 6 φορές την εβδομάδα, Χριστούγεννα, Πάσχα, 900 ευρώ μονογονιός, χωρίς διατροφή και ενίκιο. Όμως δουλεύω. Ξέρω άτομα που παίρνουν εψιλον και πήγαν διακοπές και κανείς δεν τους ενόχλησε. Υγιείς άνθρωποι. Λοιπόν, όχι, Κατερίνα μου, έτσι καιρούς έτσι λόγια να δουλέψουν και όταν βρουν κάτι καλύτερο να αλλάξουν. Λοιπόν, καμία αξία πλέον στα πτυχία μας και την προσωπικότητά μας, μόνο το συμφέρον. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα διαφορετικά. Κυρία Αντωνίου, καταληκτικό σχόλιο, σας παρακαλώ. Θα το επαναλάβουμε αυτό το στούντιο, έτσι, εννοείται. Έχει μια εβδομάδα που φέρνω και τον έναν τον κύριο Αντωνίου και τον άλλο τον κύριο Αντωνίου. Χαρά μου να είμαι μαζί σας, αγαπητή Κατερίνα, και με το φίλο τον Μιχάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το να σας έχω και εγώ τόσο νωρίς είναι και εμένα ιδιαίτερη χαρά μου και σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελα να πω και θα συμφωνήσω με το φίλο τον Μιχάλη, αν και αναφέρθηκε για δικό του άτομο, να πω ότι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που τα έχουμε δει νομίζω όλοι, το 90% των Κύπριων ηλικίας 20 με 25 έχουν ολοκληρώσει ανώτερη ή ανώτατη σχολή. Άρα έχουμε 90% σε αυτή τη ηλικία στο νέο εργατικό δυναμικό, που στην ελάχιστη περίπτωση είναι πτυχιούχοι ή μεταπτυχιούχοι. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητή Κατερίνα, με αυτό που λέω, ότι ο πρώτιστος γνώμονας αυτών των ανθρώπων δεν είναι να εργοδοτηθούν ούτε σε ένα περίπτερο, ούτε σε ένα συνοικιακό κρεοπωλείο ή σε ένα κατάστημα ένδυσης ή σε μια υπεραγορά. Είναι να βρούσει εργασία στο αντικείμενο που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, ναι, και πάρα πολύ κεφάλαιο οι γονείς τους για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτή είναι η νοοτροπία μας, αυτή είναι η κουλτούρα μας. Και πραγματικά το λέω ξεκάθαρα, όταν είναι να ψάξεις προσωπικό πιθανό με γνώσεις στον τομέα του marketing ή στα logistics κτλ. Σε ανώτατο επίπεδο, σαφώς και θα έχεις αιτήσεις εργασίας και θα έχεις αρκετές αιτήσεις εργασίας. Εκεί είναι διαφορετικά τα δεδομένα για να αποτυπώνουμε την πραγματική εικόνα. Όμως η αγορά μας, και μιλώ για η αγορά εργασίας στην Κύπρο, δεν είναι τόσο μεγάλη για να απορροφήσει τέτοιους τεράστιους αριθμούς αποφύτων πανεπιστημίων. Κάποιοι πρέπει να δουλέψουν και στις υπεραγορές, κάποιοι πρέπει να δουλέψουν και στα καταστήματα. Υπάρχουν και τεχνικά εξειδικευμένα επαγγέλματα, όπως έχω προαναφέρει πριν στην εισαγωγή μου, του αυτοποιού,
του Κρεοπόλη. Μιλούμε για απολαβές, αγαπητή Κατερίνα, άνω των 1.600 ευρώ. Και πραγματικά ξέρω άτομα που κάνουν αγώνα για να βρουν Κρεοπόλης. Ένα επάγγελμα με άμεση εργασία, με πολύ ψηλές απολαβές και δεν βρισκούσουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, αγαπητή Κατερίνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί θα σας στείλω τα μηνύματα και θέλω να με βοηθήσετε, γιατί ήταν πάρα πολλά. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.